δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου στη σελίδα 1084. Επιστολή Καθολική Δευτέρα. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτήν Κυρίαν και προς τα τέκνα αυτής τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Και όχι εγώ μόνος, αλλά και πάντες συγνωρίσαντες την αλήθεια. Δια την αλήθεια νήτης μένει εν ημίν και θέλει είστε με θυμών εις τον αιώνα. Ή με θυμών χάρις έλεος ειρήνη, παρά Θεού Πατρός και παρά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του Υιού του Πατρός εν αληθεία και αγάπη. Εχάριν κατά πολλά ότι έβρικα εκ των τέκνων σου την άς περιπατούντας εν τη αληθεία καθώς εντολή ελάβομεν παρά του Πατρός. Και τώρα σε παρακαλώ, Κυρία, ουχή ως γράφων προς έντολη νέα, αλλά εκείνη την οποία είχομεν απαρχής να αγαπώμεν αλλήλους. Και αυτή είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά της εντολάς αυτού. Αυτή είναι η εντολή, καθώς οικούσατε απαρχής, να περιπατείτε εις αυτήν. Διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμο, ήτινες δεν ομολογούσιν ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, ότι ούτως είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέχετε εις εαυτούς, για να μην χάσομεν εκείνα τα οποία εργάστημεν, αλλά να απολάβομεν πλήρη των μισθών. Πάσος της παραβαίνει και δεμένη εν τη διδαχή του Χριστού, Θεόν δεν έχει. Ομένων εν τη διδαχή του Χριστού, τόσο έχει και τον Πατέρα και τον Υιό. Εάν της έρχεται προς εσάς και δεν φέρει την διδαχήν ταύτη, μη δέχεστε αυτόν εις οικίαν και μη λέγεται εις αυτόν το χέρι, διότι ο λέγον εις αυτόν το χέρι γίνεται κοινωνός εις τα πονηρά αυτού έργα. Αν και έχουν πολλά να σας γράψω, δεν ήθελησα δια χάρτου και μελάνης, αλλά ελπίζω να έλθω προς εσάς και να λαλήσω στόμα προς στόμα, για να είναι πλήρης η χαρά ημών. Σε ασπάζονται τα τέκνα της αδελφής τους εκλεκτής. Αμήν. Ο Απόστολος Ιωάννης, ο νεότερος και πιο αγαπητός μαθητής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που όλη τη ζωή την πέρασε μαζί με τον Χριστό πριν αναστηθεί και μαζί με τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας αφού αναστήθηκε. Ένας άνθρωπος που το κήρυγμά του ήταν πάρα πολύ απλό και ήταν χαρακτηριστικό, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Πέρασαν πολλά χρόνια. Το 33 περίπου μετά Χριστό ή και νωρίτερα σταυρώθηκε, αναστήθηκε και ανελήφθη ο Ιησούς Χριστός. Τώρα είμαστε περίπου το 90. Έχουν περάσει περίπου 60 χρόνια. Ο Ιωάννης πρέπει να είναι γύρω στα 90, άντε 85. Είναι ποιμένα στην Εκκλησία της Εφέσου και στα τελευταία χρόνια της ζωής του έγραψε 4 βιβλία. 3 επιστολές και την Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Η πρώτη επιστολή, η επιστολή του Ιωάννου η πρώτη, απευθύνεται προς όλους τους χριστιανούς και περιγράφει το έργο του Θεού, αλλά και τη γνώμη και τη γνώση του χριστιανού μέσα στην παρουσία του Θεού. Μιλάει παραδείγματος χάρη για το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και βέβαια με προϋποθέσεις, και οι προϋποθέσεις είναι σημαντικές. Να έχεις κοινωνία με το Θεό, γιατί ο Θεός είναι φως. Και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδέ μία. Όποιος λοιπόν έχει κοινωνία με το Θεό, η ζωή του είναι στο φως, είναι φανερή. Τα έργα του είναι αγαθά, είναι καλά, δεν είναι πονηρά για να είναι τα έργα του πονηρά, άρα να ζει στο σκότος. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο χριστιανός έχει κοινωνία με τα λύλων. Δηλαδή τα έργα του μέσα στην αδελφότητα, μέσα στην εκκλησία του Χριστού είναι φανερά. Η ζωή είναι φανερή, δεν έχει τίποτα κρυφό. Όλα είναι φανερά, στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Και κατά αυτόν τον τρόπο το αίμα του Χριστού έχει πολύ μεγάλη ισχύ και δύναμη στη ζωή του χριστιανού, καθώς εκπληρώνεται η αποστολή του Ιησού Χριστού, καθώς τον απέστειλε ο Πατέρας επί της γης, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, για τις παραβάσεις μας, για τις ανομίες μας. Το αίμα του Χριστού χύθηκε για αυτούς τους λόγους, για τις θλίψεις μας. Ο Χριστός παίρνει τις θλίψεις μας και για τις αρρώστιες μας. Με τις πληγές του Χριστού εμείς ιάθημεν. Αλλά και για να υπάρχει ειρήνη του Χριστού στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας και στην εν γέννη ζωή μας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του αίματος του Χριστού, της θυσίας του Χριστού. Αλλά και άλλες εντολές μας δίνει να προσέχουμε από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν είναι εκ του Θεού και εμείς δεν είμαστε εκ του κόσμου, αλλά εκ του Πατρός είμαστε, καθώς γεννηθήκαμε δια Πνεύματος Αγίου και από το Λόγο του Θεού.
Να μένουμε στην αγάπη, στην εντολή του Θεού και όλες τις άλλες, όπως διαβάσαμε μέχρι τώρα, εντολές αλλά και κατευθύνσεις και οδηγίες και αποκαλύψεις και φανερώσεις που δίνει ο Απόστολος Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου προς όλους τους χριστιανούς στη χριστιανική του ζωή. Η δεύτερη επιστολή αποστέλλεται σε μια τοπική εκκλησία και, και στους πιστούς της εκκλησίας αυτής. Και πάλι οι οδηγίες, οι κατευθύνσεις και οι εντολές και οι φανερώσεις και οι αποκαλύψεις που δίδονται από το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου είναι πώς περπατάει ένας χριστιανός μέσα στην εκκλησία και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εκκλησίας του Χριστού. Γιατί πολλοί συναθρίζονται στο όνομα του Χριστού λέγοντες ότι αποτελούν την εκκλησία του Θεού που είναι ο οίκος του Θεού, ο στήλος και το εδρεύμα της αληθείας. Όμως ο Απόστολος Ιωάννης έρχεται με την επιστολή του αυτή και διευκρινίζει, όπως θα δούμε με τη χάρη του Χριστού σήμερα, και διευκρινίζει πώς και ποια είναι και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εκκλησίας που πραγματικά βασιλεύει και κεφαλή της είναι ο Χριστός και όλοι οι άλλοι αποτελούν το σώμα του Χριστού. Η τρίτη επιστολή που θα δούμε πιθανότατα την άλλη Πέμπτη πρώτα ο Θεός με τη χάρη του Χριστού απευθύνεται σε έναν χριστιανό κατ' επιλογή των αγαπητών Γάιο, σε έναν καλό χριστιανό, σε έναν δούλο που θα μπορούσε να ήταν και σε μια δούλη, γιατί είναι γραμμένο έτη «Εν τες εσχάτες ημέρες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου και θέλω σου προφητεύσει». Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ιωάννης, συγγνώμη, στέλνει τρεις επιστολές προς όλους τους χριστιανούς στην Οικουμένη, προς μία τοπική εκκλησία για να διευκρινίσει καθαρά ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αληθινής εκκλησίας του Χριστού και προς έναν αδελφό αγαπητό που να διευκρινίζει και πάλι ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και ποιες είναι οι υποσχέσεις του Θεού σε αυτούς τους χριστιανούς και τις χριστιανές που μένουν στην παρουσία του Θεού εν πνεύματι και αλήθεια. Σήμερα λοιπόν με τη χάρη του Χριστού θα επικεντρωθούμε στη δεύτερη αποστολική καθολική επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου. Αναφέρει τον εαυτό του σαν πρεσβύτερος, δείχνοντας κατά αυτόν τον τρόπο και την ηλικία του, αλλά και την επισκοπή την οποία ο Θεός του έχει χαρίσει, καθώς, αδερφοί αγαπητοί, το Πνεύμα του Άγιο θέτει τους πρεσβυτέρους ή τους επισκόπους μέσα στην Εκκλησία. Πρεσβύτερος λοιπόν με αυθεντία και μαθητής και Απόστολος και ποιμένας και πρεσβύτερος εν Χριστώ Ιησού. Με αυθεντία, δια Πνεύματος Αγίου, καθολική επιστολή προς όλες τις τοπικές εκκλησίες όπως τις δείχνει μέσα από αυτή την Εκκλησία. Ο πρεσβύτερος λοιπόν προς την εκλεκτήν Κυρίαν και προς τα τέκνα τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία και όχι εγώ μόνος αλλά και πάντες συγνωρίσαντες την αλήθεια δια την αλήθεια η οποία μένει μέσα σας και θα είναι μαζί σας στους αιώνες των αιώνων. Η επιστολή λοιπόν αποστέλλεται σε αυτή την τοπική εκκλησία. Μία εκκλησία την οποία ο Απόστολος Ιωάννης αλλά και ο Λόγος του Θεού αποκαλεί εκλεκτή κυρία. Και πράγματι η εκκλησία του Χριστού έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι νύμφη και κοσμημένη. Έχει σύζυγο, έχει άντρα, έχει κεφαλή. Γιατί η κεφαλή της γυναικός είναι ο Ανήρ. Καθώς η δόξα του ανδρός είναι η γυνή. Έτσι μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Μεταβεβαιότητος, και το επαναλαμβάνω, αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους, αλλά ιδιαιτέρως και την Εκκλησία. Καλύτερα, επειδή ισχύει για την Εκκλησία, ισχύει και για όλους τους ανθρώπους. Γιατί η εντολή που έχει δώσει ο Χριστός στο σύζυγο, στον άντρα, για να αποτελεί μια ευτυχισμένη και ευλογημένη οικογένεια, είναι να αγαπάει, να περιθάλπτει και να φροντίζει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Και η εντολή που δίδει ο Λόγος του Θεού στη γυναίκα για να αποτελεί μια ευλογημένη οικογένεια και η αρχή, η βάση μιας ευλογημένης οικογένειας, γιατί η γυναίκα είναι οικοφύλακας. Η εντολή λοιπόν που ο Λόγος του Θεού έχει δώσει στη γυναίκα είναι να σέβεται, να υπακούει, να υποτάσσεται και να αγαπάει τον άντρα της όπως η Εκκλησία τον Χριστό.
Μέσα λοιπόν σε αυτές τις δύο εντολές κρύβεται το μυστήριο, το μεγάλο του Χριστού και της Εκκλησίας, του γάμου, του αρνίου στον ουρανό, αλλά και το μέγα μυστήριο του γάμου μεταξύ ανδρών και γυναικών εδώ κάτω στη γη, το οποίο πράγματι είναι ένα μυστήριο, γιατί δύο ξένοι άνθρωποι γίνονται ένα. Και μάλιστα η αποκάλυψη που μας δίνει ο Λόγος του Θεού είναι ότι προς τον άντρα, ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος, γι' αυτό και θα σου χαρίσω, είπε στον Αδάμ, μία γυναίκα που θα είναι βοηθός σου. Και όταν λέμε βοηθός, δεν εννοούμε όπως σήμερα οι άνθρωποι σκέφτονται η οικιακή βοηθός ή ο βοηθός του μάστορα. Τα λέμε βοηθός για να καταλάβουμε την έννοια της λέξης βοηθός μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αρκεί να σκεφτούμε ότι ο Χριστός λέγει προς όλους εμάς, εγώ είμαι ο βοηθός σου. Εγώ είμαι ο σωτήρας και εγώ είμαι ο βοηθός σου. Δηλαδή, αυτά που παιδί μου εσύ δεν μπορείς να κάνεις, αυτά θα τα κάνω εγώ για σένα. Και ακριβώς αυτή την ενότητα έχει φέρει, αδελφοί, ο Χριστός στον άντρα και στη γυναίκα. Αυτό που ο άντρας δεν μπορεί να κάνει, να το κάνει η γυναίκα. Και αυτό που η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει, να το κάνει ο άντρας. Δεν θα ασχοληθούμε με λεπτομέρειες βέβαια για τη σχέση των ανδρών και των γυναικών στο γάμο, τις οποίες κατά επανάληψη έχουμε αναφερθεί στις τελετές του γάμου, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο εκφράζει ο Απόστολος Ιωάννης λέγοντας την Εκκλησία «εκλεκτή κυρία», «εκλεκτή». Γιατί είναι η δόξα του ανδρός, η δόξα του Χριστού είναι η Εκκλησία, η δόξα του ανδρός είναι η γυναίκα. Ένας ένδοξος άντρας έχει ευλογημένη γυναίκα. Και η κεφαλή της γυναικός είναι ο Χριστός, είναι ο άντρας, καθώς η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός και η κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Σε αυτή λοιπόν την εκλεκτή κυρία απευθύνεται ο Λόγος του Θεού, απευθύνεται η Αποστολική η Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, αλλά και σε εμάς σήμερα. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι το καιρό εκείνο, ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα, όλα θα παρέλθουν. Η γη, ο ουρανός, οι ουρανοί, όλα θα παρέλθουν. Μόνο ο Λόγος του Θεού θα μένει στον αιώνα. Και είναι απίστευτο, αδερφοί αγαπητοί, αυτό. Κάθε φορά που το σκεφτώ την πρώτη φορά, αλλά και κάθε φορά που σκέπτομαι εκεί στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού, όσοι βρούμε χάρη από το Θεό και βρεθούμε, δεν θα έχουμε τίποτα να θυμηθούμε από τα παλιά, αν και όλα θα τα θυμόμαστε, αλλά το μόνο που θα έχει μείνει θα είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, και μέσα σε αυτή την αιωνιότητα θα λέμε πάλι για τον Ζακχαίο, θα λέμε για τον Άσωτο Υιό, θα λέμε για τον Σαμαρίτη. Και θα συνεχίζουμε, θα εξακολουθούμε να συνεχίζουμε να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μένει στον αιώνα, γιατί αυτό το απλό Ευαγγέλιο, που δεν είναι ούτε 200 σελίδες, αυτό το απλό Ευαγγέλιο που είναι κατανοητό από μικρό παιδί μέχρι γέροντα, που είναι κατανοητό από τον πιο αμόρφωτο άνθρωπο μέχρι τον πιο μορφωμένο, που είναι κατανοητό από τον πιο ιδιοφυή μέχρι τον πιο λίγο ευαίσθητο, τέλος πάντων, ελαφρύ στο μυαλό, το πτωχό στο πνεύμα. Είναι κατανοητό. Αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι κατανοητό. Το σπουδαίο είναι ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η αλήθεια, η μόνη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια, από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι η δύναμη του Θεού που σώζει, ελευθερώνει κάθε έναν που το πιστεύει. Και είναι τόσο απλό. Λέει, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Δεν θέλει φιλοσοφίες τώρα και ερμηνείες, και δεν έχει ανάγκη το Ευαγγέλιο του Χριστού από ερμηνείες και από φιλοσοφικές διατυπώσεις και άλλα φιλολογικά, θεολογικά, φιλοσοφικά στοιχεία. Είναι απλό και σώζει. Απλό και σώζει, αρκεί ο άνθρωπος να το δεχτεί κατά πάντα. Σε αυτή λοιπόν την Εκκλησία, την εκλεκτή, ο Ιωάννης στέλνει την επιστολή του και περιγράφει το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της αλήθειας. «Σε αγαπάω εν αληθεία
και όλοι όσοι γνώρισαν την αλήθεια σε αγαπάνε, Εκκλησία του Χριστού, γιατί σε σένα μένει η αλήθεια και μέσα σε σένα θα υπάρχει πάντοτε η αλήθεια. Και το μεγάλο ερώτημα, τι εστί αλήθεια? Όταν παρουσιάστηκε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο και του είπε, του μίλησε ο Ιησούς για την αλήθεια, ο Πόντιος Πιλάτος του έκανε μία ερώτηση. Μία ερώτηση που έχει βασανίσει χιλιάδες χρόνια εκατομμύρια ανθρώπους. Τι εστί αλήθεια? Τι είναι αλήθεια? Αλήθεια. Και την απάντηση την έδωσε, αδελφή αγαπητή, μόνο ένας που πραγματικά ξέρει. Και αυτός ο ένας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Και είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ, ο Χριστός. Ο Λόγος του Θεού είναι η υπερτάτη αλήθεια. Δεν έχει ίχνος λάθους, ίχνος ψεύδους. Είναι τέλειος. Σε όλα, λέει, βρήκα τελειότητα. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι πλατής σφόδρα. Πολλοί άνθρωποι, πολλές φιλοσοφίες, πολλές γνώμες, πολλά πράγματα έχουν ακουστεί και έχουν γραφεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Πολλά σωστά πράγματα. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, η απόλυτη αλήθεια είναι μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που σώζει, που ελευθερώνει. Θα γνωρίσετε την αλήθεια, είπε ο Χριστός, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και ο Απόστολος Ιωάννης λέει, σας αγαπάω πάρα πολύ γιατί ανάμεσά σας υπάρχει η αλήθεια και μέσα σας είναι. Ανάμεσά σας υπάρχει ο Χριστός και μέσα σας είναι. Ανάμεσά σας υπάρχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μέσα σας είναι. Με ρωτήσαν, εκεί είστε κάποτε, εκεί στην εκκλησία τι κάνετε, λέει, έχετε λειτουργία? Λέω, μία είναι η λειτουργία μας, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Καλά, λέει, συνέχεια το Ζακχαίο λέτε και το Σαμαρίτη και δεν θα σταματήσουμε. Αλλά μέσα από αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου του, τόσο απλό, σώζονται άνθρωποι, ελευθερώνονται, θεραπεύονται, γιατρεύονται, δημιουργούν οικογένειες, διορθώνονται οικογένειες και το σημαντικότερο απ' όλα κερδίζουν τη Βασιλεία των Ουρανών μέσα από αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τη διδαχή των Αποστόλων. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο παρά μόνο το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Το Λόγο του Θεού εκπεφρασμένο πραγματικά μέσα από την αλήθεια του Ευαγγελίου δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Σας αγαπάω, λέει, πάρα πολύ. Και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, να προσέξουμε και κάτι άλλο που θέλω σήμερα πολύ να το προσέξουμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Αυτή η επιστολή γράφτηκε πριν 2.000 χρόνια περίπου από τον Ιωάννη προς μια τοπική εκκλησία. Και τη διαβάζανε και την ακούγανε με προσοχή και χαιρόντουσαν οι αδελφοί, γιατί άκουγαν τον Ιωάννη να λέει ότι σας αγαπάω, είναι αληθεία. Όμως το βέβαιο είναι ότι σήμερα αυτή η επιστολή διαβάζεται σε μας και αποστέλλεται από τον ίδιο τον Λόγο του Θεού, από τον Ιησού Χριστό. Μας βεβαιώνει δηλαδή για όλα αυτά που διαβάζουμε και που θα διαβάσουμε μέχρι το τέλος σήμερα. Ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, όχι ο Ιωάννης τώρα πια, ο Λόγος του Θεού, ότι σας αγαπάω εν αληθεία, γιατί η αλήθεια μένει μέσα σας, είναι μαζί σας. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι σε μένα και σε μας, στην οικογένειά μας, στην οικογένειά μου και στη δική σας, στην εκκλησία, πραγματικά μένει ο Χριστός? Είναι μαζί μας ο Χριστός? Είμαστε μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου? Ζει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Λόγος του Θεού μέσα μας? Δηλαδή ζούμε εμείς μέσα στο Λόγο του Θεού? Περπατάμε κατά το Λόγο του Θεού? Εάν ισχύει αυτό, έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού, όχι πια ο Ιωάννης. Χάρηκα, λέει, πάρα πολύ ότι βρήκα μερικούς από τα τέκνα σου να περπατούν στην αλήθεια, καθώς αυτή την εντολή λάβαμε παρά του Πατρός. Αυτή είναι η πρώτη εντολή του Πατέρα. Να πιστέψουμε στον Υιόν του
του το μονογενή των Ιησούν Χριστών των Ναζωραίων, τον οποίον αυτός απέστειλε και δεν είναι άλλος παρά ο ενσαρκωθής Λόγος του Θεού. Χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί βρήκα πολλούς από τα τέκνα σου να περπατάνε στην αλήθεια. Χάρηκα. Γι' αυτό και μία ευχή σου δίνω. Και τώρα να δούμε τις ευχές. Και οι ευχές, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι χρόνια πολλά να ζήσεις. Οι ευχές που δίνει ο Ιησούς Χριστός, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Και όταν ο Χριστός εύχεται, όταν ο Λόγος του Θεού εύχεται, με τις προϋποθέσεις που θέτει, εάν εσύ περπατάς μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις, απολαμβάνεις αυτές τις ευχές του Θεού, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν είναι ευχές, είναι επαγγελίες, είναι υποσχέσεις. Ας είναι λοιπόν χάρις, έλεος και ειρήνη. Τρία πράγματα μας εύχεται ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, εάν ζούμε και πραγματικά κατοικούμε μέσα στον οίκο του Θεού, την Εκκλησία του Χριστού, την εκλεκτή Κυρία, στην οποία υπάρχει το χαρακτηριστικό της αλήθειας. Χάρις. Ξέρεις, θα πει χάρη να βρίσκεις χάρη από το Θεό και από τους ανθρώπους. Στη ζωή σου να βρίσκεις χάρη. Γιατί να σας πω και κάτι, αδερφοί, τίποτα δεν αξίζουμε ώστε να περιμένουμε από το Θεό σαν ανταπόδοση. Και όχι μόνο από το Θεό. Τι κάνουμε για να μας ανταποδώσει ο Θεός? Και όμως ο Θεός, παρόλο που είμαστε άθλοι, ασήμαντοι, μικροί, ουτιδανοί και εις πολλά πτεωμεν άπαντες, και η δικαιοσύνη μας, η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν βρώμικο ρούχο, παρόλα αυτά ο Θεός μας έκανε κληρονόμους του και συγκληρονόμους του Χριστού. Δηλαδή μας τα χάρισε όλα. Εγώ είμαι ο Θεός του ουρανού και της γης. Μας χάρισε και τον ουρανό και τη γη. Μας χάρισε τη ζωή μας εδώ στη γη, εν αυθονία. Και τη ζωή μας στον ουρανό, αιώνια, στη δόξα του Θεού. Και όλα αυτά κατά χάρη. Πώς θέλω στη ζωή μου να βρίσκω χάρη πάντοτε από το Θεό, σε κάθε στιγμή, σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μου. Να βρίσκω χάρη από το Θεό στη γυναίκα μου, μπροστά στη γυναίκα μου, μπροστά στα παιδιά μου, μπροστά στα αδέλφια μου, στη δουλειά μου, στη γειτονιά μου. Να βρίσκω χάρη στις δυσκολίες. Να βρίσκω χάρη από το Θεό στις αρρώστιες. Να βρίσκω χάρη από το Θεό σε όλα τα δύσκολα που έρχονται. Γιατί μέσα στη ζωή μας υπάρχουν δύσκολε καταστάσεις. Μπορείς να τις αποφύγεις. Και μάλιστα, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχουν δύσκολες, ναι, καταστάσεις, αλλά και η ζωή, αδελφοί, είναι βαριά. Όποια ηλικία και αν έχεις. Όταν ξεκινάει ένα μικρό παιδί νομίζει ότι όλα θα του πάνε ρόδινα. Αλλά περνώντας τα χρόνια διεπιστώνει τα προβλήματα. Προβλήματα προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, υγείας, παιδιών, γονιών. Τι να λέμε τώρα. Τι ωραία είναι να βρίσκεις χάρη από το Θεό. Και θα βρίσκεις χάρη από το Θεό, γιατί είναι η ευχή που κάνει ο Θεός όταν η αλήθεια κατοικεί μέσα σου και εσύ περπατάς στην αλήθεια. Χάρη. Το δεύτερο είναι έλεος. Ξέρεις, θα πει να απολαμβάνεις τα σπλάχνα του Χριστού. Να σε σπλαχνίζεται ο Χριστός. Να σε ελεεί. Και όχι μόνο ο Θεός, αλλά να βρίσκεις χάρη και έλεος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Να μην έχεις απέναντί σου λύκους, αλλά τους λύκους να τους εξημερώνει ο Θεός και να τους κάνει πρόβατα. Να σε σπλαχνίζεται ο Θεός ενώπιον των εχθρών σου. Να σε σπλαχνίζεται ο Θεός και να ενεργεί. Ενώπιον της οικογένειάς σου. Ενώπιον των συναδέλφων σου. Της γειτονιάς σου. Έλεος παρακυρίου. Και το τρίτον, ειρήνη. Εδώ είναι η ευτυχία. Αυτό είναι η ευτυχία. Αυτός είναι ευτυχισμένος άνθρωπος. Ποιος νομίζει ότι είναι ευτυχισμένος άνθρωπος? Αυτός που έχει πολλά λεφτά? Ή αυτός που δεν υπάρχει, αδερφή, ευτυχία αλλού, παρά μόνο με τον Χριστό και με τις επαγγελίες του Θεού. Η ειρήνη, η καρδιά σου να είναι σε ειρήνη, να μην έχει ταραχή, να μην έχει αγωνία, να μην έχει άγχος, φόβους, φοβίες, που δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς, που στριφογυρίζεις, που σκέπτεσαι, φοβάσαι τον αυτόν, φοβάσαι τον άλλον, τον εκείνον, την οικογένεια, τα παιδιά, παντού φόβοι, έτσι ζει ο κόσμος. Μέσα σε ένα συνεχόμενο φόβο. Ο φόβος αυτός είναι κόλαση.
κόλαση. Αυτή είναι η κόλαση. Γιατί ο διάβολος τι είναι, τρομοκράτης. Και βλέπετε τώρα, καθώς πλησιάζει το τέλος των αιώνων, όλα τα χαρακτηριστικά του διαβόλου είναι σε έξαρση. Τρομοκρατία, βία, αμαρτία, πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία, ναρκωτικά, σαρκολατρία. Όλα σε έξαρση. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αστάθειας, αβεβαιότητας, αμφιβολίας. Οικονομική, λέει, κρίση, οικονομική ύφεση, κοινωνική δυσλειτουργία, πρόβλημα με τις συντάξεις, πρόβλημα με τους... Παντού προβλήματα. Σε όλα τα πράγματα προβλήματα. Και έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ σε σένα θα δίνω ειρήνη. Τι ωραία. Γι' αυτό λέω, είμαι ευτυχισμένος ο χριστιανός. Σε σένα θα κάνω χάρη, σε σένα θα κάνω έλεος. Χιλιάς θα πέφτει δεξιά σου, μυριάς αριστερά σου, δεν θα σε αγγίζει. Και αν, λέει, πλημμυρίσει το ποτάμι, εσύ δεν θα πνιγείς. Και αν πιάσει φωτιά παντού, εσένα δεν θα σε αγγίξει. Κάνει διάκριση ο Θεός, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στα παιδιά του Θεού. Μην το θεωρήσετε αυτό προσωποληψία. Δεν είναι προσωποληψία, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η ανταπόδοση στον πιστό άνθρωπο, όχι στον καλό. Γιατί ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι είναι καλός άνθρωπος? Στον πιστό άνθρωπο, η ανταπόδοση του Θεού στον πιστό άνθρωπο. Όποιος δέχεται τον Ιησού Χριστό, σε αυτόν ο Θεός δίνει εξουσία να είναι παιδί Θεού. Τα πάντα του χαρίζει. Κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Χριστού. Ξέρεις θα πει παιδί Θεού. Μεγαλεία. Παιδί Θεού. Για να το καταλάβουμε λίγο, να καταλάβουμε από τα δικά μας τα παιδιά. Πώς βλέπεις εσύ τα παιδιά τα δικά σου και πώς βλέπεις τα δικά μου? Υπάρχει διαφορά, ε. Τα δικά μου τα παιδιά τα σπουδάσω, θα τα φροντίσω, θα τα τοίσω, θα τα ποτίσω, θα τα ντύσω, δασκάλους κλπ. Τα δικά μου καλά παιδιά είναι, να σου ζήσουν, να τα χαίρεσαι. Δικά σου είναι. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, δικά του παιδιά είμαστε. Αλληλούια. Δικά του παιδιά είμαστε. Πώς φροντίζει ο Θεός τα παιδιά του? Το έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε μέσα σε έναν παράδεισο μοναδικό. Απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός. Σαν πατέρα μας όμως. Απολαμβάνουμε τη χάρη και τη δύναμη και την εξουσία του Χριστού και τη σωτηρία σαν αδερφό μας, σαν φίλο μας, σαν Κύριό μας, σαν Θεό μας, σαν σωτήρα μας, σαν λυτρωτής μας. Τον απολαμβάνουμε τον Χριστό. Απολαμβάνουμε τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας που μας ζωοποιεί, που μας δίνει δύναμη, που συμβοηθεί στα ασθενήματά μας και προσεύγεται με στεναγμούς αλαλήτους, που μας φανερώνει τα μέλλοντα, μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Ζούμε σε ένα πνευματικό παράδεισο. Και ο ευτυχισμένος είναι αυτός που απολαμβάνει τις υποσχέσεις, όχι τις ευχές, τις υποσχέσεις του Θεού, χάρης, έλεος και ειρήνη. Και προσέξτε, και από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Δηλαδή και ο Πατέρας εργάζεται και ο Υιός εργάζεται. Άλλωστε το έχει πει και ο Χριστός. Ο Πατέρας μου πάντοτε εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Και πού εργάζεται? Με εμάς, μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στη δική του Εκκλησία, μέσα στον οίκον του Θεού. Εκεί που δεν υπάρχουν φιλοδοξίες, εκεί που δεν υπάρχουν μίση, πάθη, αμαρτίες, δεν υπάρχουν φανατισμοί θρησκευτικοί, δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι. Υπάρχει μόνο η αλήθεια. Η αλήθεια που είναι φως. Υπάρχει μόνο ο Χριστός. Αλλά έχει στην συνέχεια ο Λόγος του Θεού και μία ωραία συμβουλή, προτροπή, φανέρωση, αποκάλυψη, εγώ θα έλεγα και εντολή. Και τώρα σε παρακαλώ, βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Χριστός δεν εντέλεται με ζόρι, με βία, αλλά παρακαλεί το χριστιανό. Και τώρα σε παρακαλώ, Κυρία, προς την Εκκλησία, προς εμάς, την Εκκλησία σήμερα της Κηφισιάς, καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού. Σε παρακαλώ, Κυρία, όχι ως γράφων προς έντολη νέα, αλλά εκείνη την οποία είχαμε απ' αρχής, να αγαπώμεν αλλήλους. Μία εντολή απ' αρχής, την εντολή του Χριστού,
να αγαπώμεν αλλήλους καθώς αυτός μας αγάπησε. Είναι εντολή, είναι προτροπή, είναι χάρις. Και τι σημαίνει η εντολή? Σημαίνει ότι πρέπει να αγαπάς τον αδελφό σου όπως αγάπησε ο Χριστός. Και στα λάθη μας, και όταν ακόμη τον βρίζαμε, και αν και μερικοί ακόμη τον βλαστημάγαμε, ο Χριστός μας αγάπησε με αγάπη σε αιώνια και είχε ετοιμασμένη για μας την αιώνια ζωή, αρκεί να μετανοήσαμε. Και μετανοήσαμε εμείς και ήρθαμε. Και ήρθαμε στο Χριστό. Και μας ευλόγησε. Και όλη την παλιά μας ζωή, την ταλαιπωρημένη, την άλλαξε. Την οικογένειά μας την μεταμόρφωσε, την ευλόγησε. Την προσωπική μας ζωή. Παντού είναι μαζί μας ο Χριστός. Εντολή καινούρια σας δίνω. Όχι καινούρια, εντολή σας δίνω. Την απαρχής εντολή, να αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Αλλά τώρα προσθέτει κάτι που καλό είναι να του δώσουμε πολύ σημασία. Και αυτή είναι η αγάπη. Η εντολή είναι να αγαπώμεν αλλήλους. Και αυτή είναι η αγάπη. Να περιπατώμεν κατά τα εντολάς αυτού. Δεν θέλει λοιπόν ο Χριστός μία αγάπη με προσωποληψία. Μία αγάπη συναισθηματική. Μία αγάπη σαρκική. Μία αγάπη ανθρώπινη. Μία αγάπη γήινη. Θα την εξηγήσουμε. Θέλει μία αγάπη ουράνια. Η αγάπη την οποία μας έδωσε ο Θεός εντολή να περπατάμε είναι να ζούμε μέσα στις εντολές Του. Δηλαδή δεν αγαπάω το παιδί μου όταν του κάνω όλα τα χατήρια. Αγαπάω το παιδί μου πραγματικά, εν πνεύματι και αληθεία, αν το μεγαλώνω εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Δεν είναι αγάπη το να του κάνω τα χατήρια και να το καμαρώνω και να το ντύνω και να το γδίνω και να το, να το κάνω πασαρέλα για να δείξω πόσο πολύ και να καυχαίμαι εγώ. Είναι να το οδηγήσω στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι να προσεύχουμε γι' αυτό. Δεν είναι αγάπη να καυχαίμαι σε κάποιον. Να ελπίζω από κάποιον. Δεν είναι αυτό αγάπη. Γιατί και οι τελώνες λέει αγαπάνε τους τελώνες. Και οι Φαρισαίοι αγαπούσαν τους Φαρισαίους. Με ποια αγάπη? Τέλος πάντων. Και οι κλέφτες αγαπούν τους κλέφτες, κάνουν παρέα. Και ναρκωμανείς, μόνο με ναρκωμανείς κάνουν παρέα. Δεν είναι αυτή η αγάπη. Η αγάπη, αδελφοί αγαπητοί, είναι να περπατάμε στο Λόγο του Θεού. Και να προτρέπουμε αλλήλους να περπατάμε στο Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η εντολή των αγαπάμεν αλλήλους, καθώς ακούσατε απ' αρχής. Σε αυτή την εντολή να περπατάτε. Στην εντολή που στηρίζεται στην αλήθεια και εκπληρώνεται με την αγάπη η αλήθεια. Αγαπάτε αλλήλους, λέει ο Χριστός, και μέσα σε αυτή την εντολή υπάρχει η εκπλήρωση, η εκτέλεση όλου του νόμου, του μη κλέψεις, μη μοιχεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Άρα λοιπόν τα κύρια χαρακτηριστικά της Εκκλησίας του Χριστού, αδελφοί, είναι δύο. Η αλήθεια και η αληθινή αγάπη. Η αλήθεια που είναι ο Χριστός και το Ευαγγέλιο Του, και η αγάπη που είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Και λέει μάλιστα, η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας. Δεν πάει χώρια, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ έχω αλήθεια, αλλά δεν έχω αγάπη. Να το πω και πιο απλά, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ έχω την αιώνια ζωή και είμαι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά δεν λογαριάζω και τόσο πολύ το Ευαγγέλιο. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ έχω ζωή αιώνιο και είμαι έτοιμος για τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά δεν αγαπάω και εκείνον εκεί τον αδελφό που είναι λιγάκι άτακτος και εκείνον την αδελφή που με έχει ενοχλήσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοροϊδεύει τον εαυτό του άνθρωπος αν νομίζει ότι μπορεί να απολαμβάνει τις υποσχέσεις του Θεού εδώ στη γη και την υπόσχεση του Θεού εκεί στον ουρανό, εάν δεν περπατάει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού εν αληθεία και εν αγάπη. Με την αλήθεια του Ευαγγελίου και με την αγάπη του Θεού. Και ας προσέξουμε τώρα, και αυτός είναι ο κίνδυνος και η επίθεση του διαβόλου προς την Εκκλησία. Γιατί βέβαια έχουμε λυτρωτή, σωτήρα, Θεό και Κύριο τον Ιησού Χριστό που μας υπερασπίζεται, αλλά έχουμε και έναν εχθρό που μας μάχεται, που είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής, που μισεί το Θεό και το δημιούργημά Του, ιδίως τα παιδιά του Θεού. Μισεί το έργο του Θεού.
ζηλεύει τον άνθρωπο. Ο πλανών την οικουμένη όλη ζητάει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, φοβούμε μη χάσετε την απλότητα την εν Χριστώ Ιησού και σας παρασύρει ο διάβολος όπως τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον παράδεισο. Προτροπή λοιπόν του Ευαγγελίου είναι με απλότητα. Εάν δεν γίνετε ως εν των τιού των παιδίων και δεν δεχθείτε τη Βασιλεία των Ουρανών σαν ένα από τα παιδιά, δεν μπορείτε να λάβετε μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Την απλότητα την παιδική, την αφέλεια, την αγαθοσύνη, την εμπιστοσύνη. Βλέπετε ένα παιδί τώρα ενός έτους, δύο ετών, εμπιστεύεται απολύτως τον πατέρα του και τη μάνα του. Δεν λέει τι μου δίνει τώρα να πιω γάλα, θα έχει βάλει λίγο στριχνίνη μέσα. Ξέρει ότι δεν έχει βάλει τίποτα, το αγαπάει η μαμά το παιδί. Και ό,τι θέλει το παιδί, και αυτή είναι και η εξουσία του παιδιού, ό,τι θέλει το παιδί, μπαμπά φωνάζει, μαμά, πεινάω, είμαι άρρωστο στο κεφάλι μου, βήχω τον μπαμπά του και τη μαμά του. Με αυτή την απλότητα της αγάπης. Και έρχεται ο διάβολος τώρα να πλανήσει. Και το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, εκτός από την αγάπη και την αλήθεια, είναι οι επιθέσεις που δέχεται από το διάβολο και τα παιδιά του. Από τον κόσμο, γιατί άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Να πλανήσει την Εκκλησία στην αλήθεια και να διαστρέψει, να διαφέρει την Εκκλησία στην αγάπη. Ένα από αυτά τα δύο χαρακτηριστικά να χάσει η Εκκλησία δεν είναι, δεν είναι εκλεκτή κυρία. Δεν είναι Εκκλησία του Θεού, δεν είναι οίκος του Θεού. Εκεί λοιπόν θα έρθει η επίθεση. Και όταν λέμε Εκκλησία, αδελφοί, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και δεν είναι ανάγκη να το τονίσουμε, ότι δεν είναι αυτή η τύχη που βλέπουμε. Αυτός είναι ναός, αυτός είναι ευκτήριος οίκος. Αυτός είναι μια αίθουσα, ένα σπίτι. Και η Εκκλησία είναι η συνάθρηση των πιστών. Εκεί είναι ο οίκος του Θεού. Είναι το σώμα του Χριστού. Όπου άλλος είναι τα μάτια, άλλος είναι τα αυτιά, άλλος τα χέρια, άλλος τα πόδια. Και όλοι εργάζονται με κεφαλή το Χριστό. Και όλοι εργάζονται το έργο του Θεού. Πολλοί πλάνοι εισήλθον στον κόσμο, οι οποίοι δεν ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή. Ότι ούτως είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέχετε στον εαυτό σας, δια να μην χάσουμε εκείνα τα οποία εργάστημεν, αλλά να απολάβουμε πλήρη των μισθών μας. Και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, μέσα σε αυτές τις λίγες λέξεις υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από τον ουρανό. Πρώτον, ότι υπάρχει μισθαποδοσία και πρέπει να γνωρίζει ο χριστιανός με τα βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Υπάρχει μισθαποδοσία εδώ στη γη. Υπάρχει μισθαποδοσία εκεί στον ουρανό. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο της αγάπης σας και το έργο της πίστης σας που δείξατε υπηρετήσαντες και υπηρετούντες τους αδελφούς σας πλένοντες πόδας Αγίων. Είναι δίκαιος ο Θεός. Έχει μισθαποδοσία. Ο ελαιών πτωχών δανείζει τον Κύριο, λέει η Γραφή. Όταν δίνεις μια ελεημοσύνη σε ένα φτωχό και τη δείχνεις, τον πήρες το μισθό σου. Έχεις μισθαποδοσία, λέει μπράβο, πολύ καλός άνθρωπος αυτός. Όταν όμως κάνεις μια ελεημοσύνη και δεν το ξέρει κανείς, παρά μόνο ο Χριστός, τότε αυτό το θεωρεί ο Θεός δάνειο που έκαμες εσύ προς το Θεό. Μισθαποδότης, αλλά σου εξητούντας τον Κύριο, σου εξητούντας την αλήθεια, σου εξητούντας την παρουσία του Θεού, την ευλογία του Θεού, όχι δωρεάν Γεωργίου Κοροβέση εις μνήμη, αυτά δεν είναι από το Θεό. Αυτά είναι ανθρώπινα. Και οι άνθρωποι ζητούν ο ένας δόξα από τον άλλον. Εμείς όμως ζητούμε όλοι μας τη δόξα του Χριστού. Έτσι είναι η Εκκλησία του Θεού. Να ζητάμε να δοξαστεί ο Χριστός και να απολαμβάνουν όλα τα αδέλφια μας τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη του Θεού. Προσευχόμενοι υπεραλλήλων. Αγρυπνούντες μάλιστα εις τας προσευχάς. Αυτός είναι ο χριστιανός που έχει μισθαποδοσία. Όταν προσεύχεσαι για τον αδελφό σου και αγρυπνείς για τον αδελφό σου, νομίζεις τζάμπα είναι. Έχεις μισθαποδοσία.
Όταν εργάζεσαι υπηρετών των αδελφών σου, τζάμπα νομίζεις? Όχι, έχει μισθαποδοσία. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Γι' αυτό αγωνιστείτε τον αγώνα τον καλό που θα σας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο διάβολος θα προσπαθήσει με τα ψέματα να πλανήσει, είναι ο πλανών την οικουμένη όλη, να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς, κατηγορώντας στον Θεό τον άνθρωπο και στον άνθρωπο το Θεό. Αυτή είναι η δουλειά του. Και στον αδελφό τον άλλον αδελφό. Να, μία συνεχόμενη κατηγόρια, μία συνεχόμενη διαστροφή. Αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Και εσείς, λέει ο Λόγος του Θεού, προσέχετε, γιατί εργαστήκατε, μη χάσετε το μισθό σας. Ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Και επιμένω σε αυτό, αδερφοί, ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Ο υπομείνας στην αλήθεια και στην αγάπη. Ένας αγώνας αυτός. Γιατί τα σκάνδαλα θα έρθουν εξάπαντος και οι αιρέσεις θα έρθουν εξάπαντος στην Εκκλησία. Και ο Θεός το επιτρέπει, όπως επέτρεψε τότε στον Αδάμ και στην Εύα μέσα στον παράδεισο του Θεού, τον ευλογημένο αυτό τόπο, να επισέλθει ο διάβολος με τη μορφή του φρονιμότερου ζώου του Όφεως και κατάφερε να πλανήσει και την Εύα και τον Αδάμ, λέγοντας ο Θεός το ότι είπε προς εσάς να μην φάτε από κανένα καρπό, κανενός δέντρου. Όχι, λέει, δεν είπε έτσι ο Θεός. Θεός είπε να μην φάμε μόνο από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί αν φάμε θα πεθάνουμε. Α, ψέματα, να τι πλάνει. Ψέματα, λέει ο Θεός, δεν θα πεθάνετε, αλλά θα ανοίξουν οι οφθαλμοί σας και θα γίνετε θεοί, και ο Θεός δεν θέλει να γίνετε σαν κι αυτόν. Αν ένας θέλει να γίνουμε όμοιοι με το Θεό, αυτός είναι ο Θεός. Γιατί μας έφτιαξε για να γίνουμε όμοιοι με το Θεό. Αυτή είναι, αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, να γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Στην αιωνιότητα, όχι για 70-80 χρόνια. Και ο διάβολος λέει θα γίνετε όμοιοι αν παραβείτε το Λόγο του Θεού. Εκεί έτσι θα γίνετε όμοιοι. Αλλά η αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Αδάμ και η Εύα πέθαναν. Προσέχετε λοιπόν, μη χάσετε αυτά που εργαστήκατε, να υπομείνετε έως τέλους στην αλήθεια και στην αγάπη. Να υπομείνετε, γιατί θα έχετε επίθεση, θα χρειαστεί να αγωνιστείτε. Τι θα χρειαστεί να αγωνιστείτε στην αλήθεια. Θα έρθουν πολλοί πλάνοι και αντίχριστοι. Θα έρθουν πολλοί να σκανδαλίσουν την αγάπη σας. Θα έρθουν πολλοί να κατηγορήσουν τον αδελφό σας. Θα έρθουν πολλοί να κατηγορήσουν τον Θεό. Εσείς θα μείνετε στερεοί και αμετακίνητοι στον Κύριο, στην πίστη, στο Λόγο του Θεού. Και με μεγάλη προσοχή, όποιος παραβαίνει και δεν μένει στη διδαχή αυτή του Χριστού, τον Θεό δεν τον έχει. Ας μη σας πλανάει τις, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο θα θερήσει. Εάν σπείρει στη σάρκα, διαστρέφοντας την αλήθεια και την αγάπη, θα θερήσει φθορά. Αν σπείρει το πνεύμα, και δια του Πνεύματος του Αγίου οδηγείται εις πάσαν την αλήθεια και στην αγάπη, γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου, όπως το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια. Ουχή λοιπόν δια δυνάμεως σου, δε δια ισχύος, μόνο δια του Πνεύματος του Κυρίου των δυνάμεων θα μένουμε στην αλήθεια που μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο και στην αγάπη που πλημμυρίζει, του Θεού που πλημμυρίζει την καρδιά μας ο Θεός, δια Πνεύματος Αγίου. Όποιος λοιπόν παραβαίνει και δεν μένει στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στη διδαχή του Χριστού, Θεό δεν έχει. Αντίθετα, όποιος μένει στη διδαχή του Χριστού, μόνο αυτός έχει στη ζωή του και τον Πατέρα και απολαμβάνει την αγάπη του Θεού Πατρός, και τον Ιησού Χριστόν και απολαμβάνει τη χάρη του Χριστού και τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Εσείς τώρα προσέχετε.
Εάν κάποιος έρχεται προς εσάς και δε φέρνει τη διδαχή του Χριστού, μην τον δέχεστε αυτόν εις την οικία και μη λέγετε σε αυτόν το χέρι, διότι ο λέγον εις αυτόν το χέρι γίνεται κοινωνός εις τα πονηρά αυτού έργα. Μη συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που διαστρέφουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μη συναναστρέφεσαι πνευματικά. Μη συναναστρέφεσαι σαν αδελφός. Όχι θα εγκαταλείψουμε τον κόσμο και θα πάμε στα μοναστήρια. Αυτό δεν είναι από το Θεό. Δεν λέω, λέει, να τους πάρεις, Κύριε, από τον κόσμο, αλλά στον κόσμο να τους έχεις φως και να τους φυλάς. Μην συναναστρέφεστε, λοιπόν, με ανθρώπους που δεν φέρνουν τη διδαχή του Χριστού, που δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Διότι αυτός που συναναστρέφεται και λέει ας χαίρεσαι το χέρι να ευλογεί τον άνθρωπο που δεν φέρνει τη διδαχή του Χριστού, γίνεται κοινωνός στα πονηρά του έργα χωρίς να το καταλαβαίνει. Και όταν το πάρει χαμπάρι, τότε χάθηκε το παιχνίδι. Ξέρετε πως οι άνθρωποι, αδερφοί, έχουν ταλαιπωρηθεί σφόδρα. Δηλαδή θα πάω στην ανατολίτικη θρησκεία και βγαίνουν δαιμονισμένοι μετά. Κάνουμε πειράματα πνευματικά, να βγούμε από το σώμα μας, να μπούμε στο σώμα μας με τις σαρκώσεις, με τις ψυχώσεις. Όλα αυτά είναι αντίθετα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άπαξ είναι στο άνθρωπο δεδομένο να αποθάνει. Άπαξ με τα ταύτα κρίσης. Αν μπλέξεις τώρα σε αυτά τα δίχτυα της περίφημης ψεύτικης επίγνωσης και γνώσης των πνευματικών κλπ, μπαίνεις στα βάθη του σατανά. Εκεί δεν γλιτώνει κανείς. Όπως όταν μπλέξεις σε πολλή αμαρτία και κατηγορήσεις το αίμα του Χριστού κενό, χάθηκες. Πάλι έμπλεξες στα δίχτυα του σατανά. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, μην έχετε συμμετοχή. Καμία συμμετοχή. Να κάνουμε, λέει, ένα παιχνίδι πνευματικό, το ποτηράκι. Όχι, να μην το κάνετε. Να φωνάξουμε πνεύματα. Ποια πνεύματα θα έρθουν? Όταν θα φωνάζεις με αυτόν τον τρόπο, πες Χριστέ μου, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θέλουμε τα άλλα πνεύματα. Εμείς έχουμε χωρίσει τη σχέση μας. Δεν θέλουμε άλλες πνευματιστικές εμπειρίες. Εμείς έχουμε τις εμπειρίες του Πνεύματος του Αγίου, όπως περιγράφονται από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και όπως χαρίζονται από τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, προφητεία, διερμηνία και όλα τα χαρίσματα, λόγω γνώσεως, λόγω σοφίας, τα χαρίσματα ιαμάτων, την πίστη, όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και συνεχίζει και τελειώνει πάρα πολύ ωραία την επιστολή του ο Ιωάννης και ο Χριστός σήμερα σε μας. Αν και είχα πάρα πολλά ακόμη να σας γράψω, δεν θέλησα δια χάρτου και μελάνης, αλλά ελπίζω να έλθω προς εσάς και να λαλήσω στόμα προς στόμα. Αλληλούια. Θα έρθω, λέει ο Χριστός, προς εσάς για να μιλήσουμε στόμα με στόμα. Το πιστεύεις αυτό? Εγώ το πιστεύω και το έχω ζήσει και δοξάζω το Θεό. Θα έρθω να μιλήσω με όλους σας και με τον κάθε έναν ξεχωριστά στόμα με στόμα. Και όταν θα έχετε αυτή την εμπειρία της επίσκεψης του Χριστού, η χαρά σας θα είναι πλήρης. Και ακούτε πως το λέει, δια είναι πλήρης η χαρά ημών. Και αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Η χαρά μας να είναι πλήρης. Το θέλημα του Θεού δεν είναι να είμαστε θλιμμένοι, ταλαιπωρημένοι, στενοχωρημένοι. Θα έρθουν δυσκολίες, το ξεχνάμε αυτό. Αλλά εκ πάντων τούτων με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και η χαρά μας πολλαπλάσια. Και σε σκιά κοιλάδος θανάτου θα περιπατήσουμε. Αλλά δεν θα φοβηθούμε, γιατί ο Χριστός θα είναι μαζί μας. Σε βοσκές χλωερές μας ανέπαυσε και ταραχή θα έρθει. Αλλά εν τέλει ο Χριστός θα μας αναπαύσει σε βοσκές χλωερές. Σε ύδατα αναπαύσεως μας οδήγησε και σε περιοχές δύσκολες και δύσβατες θα περπατήσουμε. Αλλά στο τέλος ο ποιμήν ο καλός θα μας οδηγήσει σε βοσκές, σε ύδατα αναπαύσεως. Αλληλούια. Πολλά λέει θέλω να σας γράψω, αλλά δεν το κάνω. Θα έλθω να έχετε προσωπική εμπειρία. Και εμείς σήμερα να ζητήσουμε, αδελφοί, να μας επισκεφθεί ο Χριστός. Προσωπική εμπειρία. Σήμερα το βράδυ. Αμήν, αδελφοί. Το πιστεύεις? Το έχεις ζήσει?
Αλληλούια. Να μας πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, να δοξάσει το όνομά Του. Και τελειώνει, σας ασπάζονται τα τέκνα της αδελφής σου της εκλεκτής. Και εγώ ξέρετε πως το καταλαβαίνω. Ο Ιωάννης ήταν ποιμένας στην εκκλησία της Εφέσου και έστειλε το χαιρετισμό σαν ποιμένας από την εκκλησία της Εφέσου σε αυτή την τοπική εκκλησία. Αλλά σε εμάς είπαμε ότι είναι ο Λόγος του Θεού και ο Χριστός μας στέλνει τους χαιρετισμούς, γιατί υπάρχουν δύο εκκλησίες, η εκκλησία στη γη και η εκκλησία στον ουρανό, και οι δυο περιμένουν την Ανάσταση. Λέει, σας ασπάζονται η εκκλησία που είναι εκεί, στον Παράδεισο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ξέρω ότι θα φύγω και φεύγω με πολύ χαρά, γιατί είναι πολύ καλύτερο να είμαι εκεί. Αλλά αν μένω εδώ, μένω γιατί έχω να τελειώσω το έργο μου, την αποστολή μου, ώστε ο μισθός μου να είναι πλήρης. Αδερφοί αγαπητοί, όσο επιτρέπει ο Χριστός να είμαστε εδώ, να εργαζόμαστε τον αγώνα τον καλό, να αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό, να τελειώσουμε το δρόμο μας, να διατηρήσουμε την πίστη μας και με ένα αίτημα, Κύριε, να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών διαπί των πυλώνων. Ο Δαβίδ έλεγε, θυρωρός να είμαι στον οίκον σου. Τόσο πολύ ήθελε να είναι στην παρουσία του Θεού. Ο Χριστός όμως μας λέει, δεν θα σε θυρωρός παιδί μου, βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου, όμοιος με μένα. Μόνο κοίταξε να εργαστείς καλά για να πάρεις πλήρη το μισθό σου. Σας το εύχομαι εγώ και ευχόμαστε υπέρ αλλήλων. Και η ευχή μας πιάνει, γιατί είναι στο όνομα του Χριστού, να πάμε όλοι στον ουρανό αδερφοί και ο μισθός μας να είναι πλήρης. Αμήν.